Είμαι ο Γιώργος Ρασούλης, είμαι 37 ετών, γεννήθηκα στο Ηράκλειο της Κρήτης, η καταγωγή μου είναι από τις Ίσες Μυλοποτάμου και η αγαπημένη μας σχολεία είναι η μουσική. Σε ηλικία 6 χρονών ξεκίνησα υπό την καθοδήγηση του συγχωριανού μου Γιώργου Πελεκού να μαθαίνω τους πρώτους σκοπούς πάνω στη λύρα, τους οποίους μου τους έδειξε χωρίς νότες αλλά με αριθμούς. Επίσης, ανακάλυψα μία λύρα την οποία είχε ο πατέρας μου στην τουλάπα, παρατημένη, και ο ίδιος δεν αφιέρωσε ποτέ χρόνο και ενέργεια για να μάθει. Κάπως έτσι ξεκίνησε το μουσικό μου ταξίδι. Αν κάποιος με μίλησε στη μουσική, τότε θα έλεγα ότι το έκανε το σύμπαν. Και το λέω αυτό γιατί δεν προέρχομαι από μουσική οικογένεια. Και θυμάμαι τον εαυτό μου ότι από μωρό παιδί κρατούσα δύο στυλό παριστάνοντας το λιράρι. Και καταλαβαίνεις, το ένα στυλό ήταν η λύρα και το άλλο το δοξάρι. Το ξέρω ίσως μου πάρει καιρό να σκοτώσω το τέρας της αγάπης σου που μου κρατάει σφιχτά την καρδιά. Η αγάπη μου για τη ροκ μουσική προέκυψε μέσω ενός φίλου. Του είχα ζητήσει να μου γράψει ένα soundtrack σε ένα CD, αλλά αυτός αποφάσισε να βάλει και μερικά τραγούδια τα οποία άκουγε ο ίδιος και μέσα, ανάμεσα σε αυτά τα τραγούδια ήταν και το Fade to Black των Metallica. Εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία με τη ροκ. Μια αγάπη αληθινή για να ανθίσει. Θέλει αίμα, δάκρυ, πάθος για να ζήσει. Πέντε ωκεάνους τα χρόνια να διανύσει και χίλια κάστρα από καρδιές να κατακτήσει. Η κριτική μουσική θεωρώ κατά βάση ότι είναι η ίδια ροκ και πιστεύω ότι τα παραδοσιακά κριτικά όργανα όπως το Λαούτο και η Λύρα μπορούν πάρα πολύ εύκολα να ενταχθούν και μέσα στη ροκ μουσική. Επίσης, δεν έχω καταφέρει να ισορροπήσω ανάμεσα στις δύο μουσικές, γιατί αγαπάω εξίσου το ίδιο και τις δύο. Οπότε, προτιμώ να ταλαντεύομαι ανάμεσα στις δύο μουσικές συνεχώς. Μα εσύ φοβάσαι τη φωτιά, σ' αγκαλιάζει μια απ' την άλλη και δεν αντέχεις. Με μισείς και μ' αγαπάς. Στην καρδιά σου πάντα έρωτα και εχθρό θα με έχεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο. Κοιτάω από κάθε καλλιτέχνη να παίρνω τα θετικά στοιχεία και να προσπαθώ να τα ενσωματώσω μέσα στο δικό μου παίξιμο, τραγούδισμα και μέσω αυτού να προσπαθήσω να εξελιχθώ και να βρω στο τέλος το δικό μου εαυτό. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν κομβικές στιγμές, διότι το μέλλον επιφυλάσσει πάρα πολλά και θεωρώ ότι είμαι ήδη τυχερός που έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς αξιόλογους καλλιτέχνες. Νύχτα έφτασε, ξυπνάω ξανά. Έξω από την κρύπτη μου κινούμαι κρυφά. Είμαι κακόβουλος,
δεν βλέπεις καλά. Κι ο εγωισμός μου που με τρέφει σωστά. Αυτή η ζήλια που την κύψα μικρά με κυριεύει και σε θέλω ξανά. Τώρα σε στρίμωξα σε αυτή τη γωνιά. Ώρα να μάθεις πως η αλήθεια πονά. Η κριτική παράδοση για μένα είναι τρόπος ζωής και η Κρήτη είναι σίγουρα αναπόσπαστο κομμάτι του κάθε κριτικού, το οποίο θα πρέπει να το κουβαλάει πάντα μέσα του. Και το ίδιο θεωρώ και για την κριτική μουσική, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και ταπεινότητα. Μουσική συνήθως με εμπνέουν τα συναισθήματά μου, το πώς νιώθω εκείνη την προκειμένη στιγμή που θέλω να γράψω κάτι. Δεν πιέζω καθόλου τον εαυτό μου, αλλά επίσης μπορεί να πάρω έμπνευση από τους ήχους της φύσης, από μια ωραία πράξη που θα κάνει ένας άνθρωπος και επίσης από ένα καλό όργανο το οποίο ο ήχος του να μου δώσει έμπνευση για να παίξω κάτι διαφορετικό. Έπειρα πάλι το μαριό, πέντεξε κουβαρδάδες. Πέντεξε κουβαρδάδες και πάνε να γλεντήσουνε στις κάτω μαχαλάδες. Για τον κάθε καλλιτέχνη θεωρώ ότι υπάρχει ένα διαφορετικό μυστικό επιτυχίας, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι το να είσαι ταπεινός και διψασμένος, και όταν εννοώ ταπεινός εννοώ ότι να μην πεις ποτέ ότι έφτασες στην πηγή, ας το πούμε έτσι, και να είσαι διψασμένος για μάθηση, αυτό τότε είναι ένα πολύ καλό μυστικό για να πετύχει κάποιος τους στόχους του. Η μουσική έχει σίγουρα αλλάξει τη ζωή μου. Θεωρώ ότι με έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο. Επίσης μου έχει δώσει άπειρες εμπειρίες, πολλά ταξίδια και την ευκαιρία να γνωρίσω και άλλες όμορφες ανθρώπινες ψυχές. Νιώθω πάρα πολύ τυχερός που ασχολήθηκα με αυτό, καθώς ήταν επιλογή από την παιδική μου ηλικία. Οπότε είναι όμορφο το να κάνεις αυτό που αγαπάς σαν επάγγελμα.